Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα, τη διαδικασία την ξέρετε, ελπίζω να είναι ήδη έτοιμο το καφεδάκι σας για να μην χρειαστεί να σταματήσετε αυτό το βίντεο, μιας και σήμερα θα έχουμε ακόμα ένα, σας κράτησα μάλλον ακόμα ένα special Funko Pop Haul. Μια αγορά που έκανα από μια Αγγλίδα συλλέκτρια από το αγγλικό group των συλλεκτών. Με ζόρισε λίγο συγκεκριμένη να πούμε, γιατί στην αρχή να και πώς θα το στείλω, δεν ξέρω αν θέλω να στείλω εκτός UK και τα σχετικά δίνηματα, ξέρεις, δεν είναι κάτι δύσκολο. Πακέτα, ρέτα, αντί να τα στείλει σε κάποιον άγγλο, στείλει τα σε μένα, θα βγουν τα μεταφορικά λίγο παραπάνω, 10 με 15 λιράκια ας πούμε, και θα είναι μια νορμαλή διαδικασία. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τέλος πάντων ή κάποιο θέμα. Μετά λέγαμε τα πολλά ψήθηκε να μου τα στείλει, να πούμε ότι όλα ό,τι θα δούμε εδώ μέσα. Εντάξει, έχω και λίγο καιρό που τα παρέλαβα. Κάνα 80-90 ευρώ μου βγήκαν. Μιλάμε για 5 που πάγια μέσα παλιότερα της Marvel και τα περισσότερα έχουν να κάνουν με φύλακες του Γαλαξία. Αυτά, αν θυμάμαι καλά, ήταν 5 και τώρα το κουτί όπως το βλέπω βάσει μήκους, πλάτος και τα σχετικά. Δεν ξέρω κατά πόσο. Εντάξει, χώρασαν 5 εδώ γιατί είναι και λίγο παραφουσκωμένο το κουτί. Αλλά ίσως δεν έχουν πολύ καλή προστασία ή δεν τα έχει πολύ καλά τυλιγμένα και το βλέπω λίγο στραπατσαρισμένο. Οπότε φοβάμαι γιατί θα συναντήσω μέσα. Γιατί εδώ πιστεύω 5 κομμάτια τσίμα-τσίμα χωράν. Αυτά, πάμε τέλος πάντων να τα ανοίξουμε. Εντάξει, έχουμε εδώ 100 γραμματόσημα, βασιλικά γραμματόσημα, μια και είναι από το Royal Mail της Αγγλίας. Αυτά, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να ανοίγουμε να βλέπουμε. Α, όχι, εντάξει, σαν πακετάρισμα κάτι λέει, δηλαδή βλέπω πάνω bubble wrap και μέσα, εντάξει, το καθένα ξεχωριστά τυλιγμένο bubble wrap, αλλά αυτό που λέγαμε ότι είναι ότι χώρισαν ίσα τσίμα-τσίμα. Εντάξει, είδατε κι εσείς περί τίνος πρόκειται από κομμάτια και τέτοια. Εδώ ο φίλος σιγά-σιγά θα μας χρειαστεί. Ας ξεκινήσουμε με ένα πιο παλιό κομμάτι πάλι έτσι και αγαπημένο, αλλά πιο light σε σχέση με κάποια άλλα που έχει μέσα που νομίζω είναι λίγο πιο ανεβασμένα. Εντάξει, την είπα να προσέξει λίγο το τύλιγμα και όντως το πρόσεξε. Κάποια κομμάτια έχουν κάποια θεματάκια, ναι, τώρα αυτή ας πούμε είναι κάπως τυπημένη, αλλά αυτή πρέπει να ήταν και πιο οικονομική αν δεν κάνω λάθος. Οπότε εντάξει, γιατί έχει κάποια θεματάκια όντως η Mystique, το Pop Marvel νούμερο 61. Κάποια θεματάκια στις γωνίες της, λίγο φαγωμένες, ίσως το άνοιγε, ξέρω εγώ αυτή το είχε ανοιχτό. Αλλά βγήκαν σχετικά οικονομικά, ναι, και κάτω βλέπω ένα θεματάκι. Αυτό μπορεί να γίνει και μετά, γιατί στις φωτογραφίες που μας έστειλε δεν νομίζω να ήταν τόσο χτυπημένη αυτή. Γιατί και το κουτί λίγο στραπατσαρισμένο και όχι με το καλύτερο πακετάρισμα. Αλλά δεν πειράζει, ένα πολύ ωραίο κομμάτι από μια παλιότερη σειρά των X-Men, όπως είπαμε το Pop Marvel νούμερο 61. Θα την ανοίξουμε να την δούμε εννοείται. Πάμε να δούμε και την κατάσταση των υπολοιπών. Εδώ έχουμε έναν Drax, ο οποίος και ο Drax ήρθε κάπως τυπημένος. Ναι, όχι και αυτά, γιατί μου στείλε φωτογραφίες. Εννοείται πάντα ζητάμε φωτογραφίες. Αυτά πρέπει να γίνανε λίγο πιο μετά από το παγετάρισμα. Δεν ήταν έτσι, αλλά πάλι το κακό είναι σχετικά μικρό. Απλά είναι μπροστά και φαίνονται όπως θα τα στήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έχουμε Pop Marvel νούμερο 50, από τους φύλακες του Γαλαξία την πρώτη σειρά. Το πρώτο Wave που βγήκε. Και εδώ έχουμε και τους δύο Star-Lord. Αν θυμάμαι καλά, λοιπόν, μέχρι στιγμής 2 στα 2 κάπως χτυπημένα. Και το κακό είναι ότι και σε αυτήν έτσι εδώ λίγο μπροστά και σε αυτόν μπροστά είναι το θεματάκι. Δεν πειράζει όμως, βγήκανε καλούτσικα σαν τη μέση χωριστά. Τα δυο κομμάτια νομίζω ότι ήταν λίγο τσιμπημένα, όχι αφού ήταν λίγο πιο μέσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τον Star-Lord, ο οποίος και αυτός έχει κάποια ψηλό θεματάκια. Λοιπόν, έχουμε το Pop Marvel νούμερο 47. Μην δεν τα λες σίγουρα. Και αυτός από την ίδια σειρά με τον Drax. Να αρχίζουν να κλείνουν αυτά τα παλιά νούμερα. Όχι, εντάξει, σε σχέση με τους άλλους είναι όμως σε αρκετά καλύτερη κατάσταση. Ίσως πιο πολύ φυσιολογική φθορά να είναι αυτή. Εκτός από ένα μικρό χτυπηματάκι που όπως είπα μπορεί να έγινε από το κουτί. Γιατί στις φωτογραφίες που με έστειλε η κοπέλα δεν φαίνονταν σίγουρα τέτοια χτυπήματα. Και ήταν καλές φωτογραφίες. Πάντα όταν αγοράζουμε είτε από Έλληνα, είτε από ξένο, είτε από οπουδήποτε, καλό είναι να ζητάμε φωτογραφίες για να δούμε πώς είναι το κομμάτι. Συνεχίζουμε στο ένα πιο καλό κομμάτι που αυτό ήταν και το λίγο τσιμπημένο κομμάτι ας πούμε της όλης μπάζας. Και έχουμε και το πρώτο κομμάτι με αυτό το αυτοκόλλητο που έχω, το πρώτο αυτοκόλλητο δηλαδή, ένα καινούργιο αυτοκόλλητο στη συλλογή. Funko Comic Con, αυτό είναι από το San Diego Comic Con του 2014. Από τότε ξεκίνησε η Funko να μπαίνει στα Comic Con, μπορεί και από πιο πίσω και από το 2013 ακόμα. Το Pop Marvel νούμερο 48 και είναι ο Rocket, το οποίο Rocket εδώ είναι Flocked. Έχω περίεργα για να δω ένα τόσο παλιό Flocked. Πώς ήταν τότε τα Flocked και το βάψιμό του, γιατί φαίνεται λίγο περίεργος. Το Pop Marvel 48, όπως είπαμε, και αυτό από την κλασική σειρά του Φύλακες του Γαλαξία το πρώτο. Αν και αυτό ήταν ένα exclusive εκεί. Ωραίο αυτοκόλλητο, international exclusive, ξέρω για τα σχετικά. Limited edition, όπως μας το λέει. Και πάμε για το τελευταίο κομμάτι της αγοράς, που και εδώ έχουμε ένα νέο αυτοκόλλητο πάλι.
Έχουμε εδώ τον Star-Lord Pop Marvel νούμερο 52 με επίσης ένα καινούριο αυτοκόλλητο Amazon Exclusive. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ είναι ίσως τον κανονικό, στην ουσία απλά είναι unmasked. Έχουν και διαφορετικό νούμερο εννοείται. Και αυτός από εδώ, τον έχει κιόλας όμως. Εντάξει, παρόλο που είναι exclusive, τον έχει πίσω στο κουτί. Αυτός παλεύεται, εντάξει. Αν και εντάξει, τώρα για όλα αυτά, όπως είπα, που βγήκαν όλα αυτά στο 80 μαζί με τις 15 λίρες αναφορικά, πες ή πόσο ήταν τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς, βγήκαν καλά όλα αυτά 80 ευρώ. Ήρθαν λίγο χτυπημένα μεν, αλλά μην πειράζει, χαλάλι. Γενικά έτσι κοιτάω στις αγορές που κάνω, ειδικά από το εξωτερικό, να είναι μαζικές αγορές, δηλαδή μαζικά κομμάτια, για να μην πληρώσει τώρα μόνο ένα κομμάτι και πληρώνει 15 λίρες αναφορικά και σου βγει κάπου στα 30 για ένα κομμάτι. Εκεί δεν συμφέρει. Αυτά πάμε να τα ανοίξουμε λίγο καλύτερα να δούμε τη δουλειά τους και τη λεπτομέρειά τους. Τα ανοίξαμε λοιπόν για να μην θαυμάσουμε και τόσο πολύ αυτή τη φορά τη δουλειά της Funko, γιατί μιλάμε για πολύ παλιά κομμάτια. Οπότε δεν έχουν και την καλύτερη δουλειά πάνω τους σίγουρα. Και να πούμε ότι 5 στα 5 είχαν και τα 5 το σημάδι. Τώρα έχω και εύκαιρο ένα κουτί από κακό άνοιγμα κάποιου συλλέκτη. Δηλαδή αυτό εδώ το σημάδι, γενικά όταν δεν προσέχουμε στο άνοιγμα και πάμε να το ανοίξουμε έτσι να το πιάσουμε από εδώ και να το ανοίξουμε, κάνουμε αυτό το σημάδι, οπότε θέλει από το πλάι να το ανοίγουμε προσεκτικά όπως έχω δείξει άλλες φορές. 5 στα 5 είχαν αυτό το σημάδι και από ό,τι φαίνεται μάλλον η συγκεκριμένη κοπέλα τα είχε εκτός κουτιού λόγω της σκόνης που φαίνεται να έχουν πάνω. Εντάξει, γυναίκες. Τι περιμένεις από γυναίκες, τσαπατσούλες. Τα έχουν εκεί, τα παρατείνουν, τα έχει πάνω σε ένα ράφι παρατημένα να πούμε. Σου λέει βάλτα τώρα, στείλτα ό,τι να μπει στον κόμπο, ξέρεις λίγο να τα καθαρίσεις, να μην τα παραλάβουμε σκονισμένα. Λοιπόν, εντάξει, πλάκα κάνω, είδε σας αγαπάμε τις γυναίκες πάρα πολύ. Αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά μια αγαπημένη γυναίκα, την Mystique, η οποία είναι Bobblehead. Όλα βασικά είναι Bobblehead, μιας και μιλάμε για Marvel ποπάκια. Αυτή είναι από τους X-Men. Πάρα πολύ όμορφη, αλλά παλιό κομμάτι της Marvel, όχι τόσο προσεγμένο, με τις παλιές αναλογίες που έχει Marvel. Τα πολύ μεγάλα σώματα, πολύ μεγάλα πόδια και τα σχετικά και χέρια. Δηλαδή αν ξανά βγαίνει η Mystique θα ήταν τελείως διαφορετική σε σχέση με τη Mystique που βλέπουμε τώρα. Εδώ πιο πολύ αντροφέρνει αυτή η Mystique, δεν έχει καν βάση γυναικεία, μιας και τα πόδια της είναι τόσο χοντρά. Όμως ένα πολύ ωραίο κομμάτι, παλιό και δισεύρετο. Ο Ροκετάκος, ο οποίος είναι γαμάτος, εντάξει, το παλιό του φλοκ, καλό φλοκ, δεν λέω, αλλά σε σχέση με τα πιο καινούργια φλοκ έχει θεματάκια. Και αυτός πάρα πολύ ωραίος, φαίνεται έτσι ότι είναι χνουτωτός. Τα σημεία που είναι, ήταν τριχωτός τουλάχιστον, όχι τώρα η στολή του, το κεφάλι του και αυτά, μιας και μιλάμε για ρακούν. Αυτός παραδόξως είναι ωραίο κομμάτι. Έχει ωραία δουλειά, δηλαδή στο όπλο του που βλέπω έχει καλή δουλειά και η στολή του. Ωραίος και μικρούλης, γιατί μιλάμε για μικρό κομμάτι, ήταν και μικρούλης ας πούμε, εδώ κράτησε τις αναλογίες η Funko. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός Bobblehead εννοείται. Και το πιο τσιμπημένο κομμάτι της όλης φάσης ήταν αυτός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον Drax, ο οποίος είναι master ας πούμε της τεχνικής στο να κινείται τόσο αργά έτσι ώστε να μην τον βλέπεις. Πάρα πολύ ωραίος. Καλά, γενικά η παλιά σειρά από τους φυλάκες του Γαλαξία τα ποπάκια δεν βγήκαν και τόσο καλά. Είτε η Γαμόρα, είτε ο Drax, είτε ο Rocket, σε σχέση με τα πιο καινούργια που είναι πιο κοντά στο χαρακτήρα ας πούμε. Αλλά παρόλα αυτά ωραίος, με τα δύο νταγκεράκια ας πούμε που είχε, με τα σημάδια αυτά που είχε, τέλος πάντων αυτά της φυλής του, ξέρω εγώ ότι είναι. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός και εγώ Μάρη. Ωραίο κομμάτι. Αλλά παλιά κομμάτια με όχι και την καλύτερη δουλειά, όχι και τις καλύτερες αναλογίες, πιο κλασικές αναλογίες ας πούμε, εθήρια γενικά, όλα βγαίνουν έτσι γομάρια με τόσο μεγάλα πόδια, τόσο μεγάλα χέρια, έτσι πιο κλασικές τάσεις. Πάμε να δούμε το Star-Lord, το οποίο Star-Lord τα λαθάκια του φαίνονται από χιλιόμετρα. Με την μάσκα, τώρα εδώ ας πούμε φαίνονται τα μάτια ότι έχουν κακό βάψιμο. Γενικά το μαύρο ας πούμε όπως πάει στο ασημί. Το ασημί εδώ στο μαλλί του βλέπουμε ότι έχει περάσει πολύ ασημί. Έχει στάξει μπογιά, ξέρω εγώ. Εντάξει, έχει λαθάκια αρκετά. Στα όπλα του που είναι έτσι λίγο πράσινο, αλλά απλά πήραμε έτσι λίγο το πινέλο και κάναμε μια πράσινη πινελιά. Έχει διάφορα λαθάκια, παρ' όλα αυτά είναι ένα ωραίο κομμάτι. Και αυτά είναι από τα πιο παλιά και δισεύρετα πλέον κομμάτια της Funko. Της Marvel μάλλον, από την Funko. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Και ο δίπλα του είναι ακριβώς ίδιος, απλά δεν έχει τη μάσκα. Είναι ο Unmasked Star-Lord ας πούμε. Και είχε βγει κι άλλος, είχαν βγει αρκετοί Star-Lord γενικά. Και ένας ακόμα είχε βγει που εκείνον, εντάξει, τον είχαμε βρει και στην Ελλάδα και νομίζω ότι υπάρχει ακόμα, με το Walkman που είναι, που είχε το Underground Toys Exclusive αυτοκόλλητο. Δεν ήταν όμως Underground Toys Exclusive. Όχι, βασικά ήταν και από αυτός που ήταν όντως Underground Toys Exclusive. Αν θυμάμαι καλά τώρα που τα λέμε. Αυτός με το κλασικό κεφάλι του Star-Lord, εντάξει τώρα δεν έχω κανένα Star-Lord εύκαιρο κάπου. Πραγματικά πρέπει να γίνει μια σύγκριση. Κοιτάξτε εδώ τώρα το παλιό κεφάλι του Star-Lord. Κάποια στιγμή θα συγκρίνουμε με τα πιο τελευταία ποπάκια του Star-Lord που έχουν βγει. Καμία σχέση. Πραγματικά καμία σχέση. Είτε σε σώμα, είτε σε κεφάλι, είτε σε μαλλί.
Πώς φαίνεται η εξέλιξη της Φάγκο, πώς εξελίσσεται σιγά σιγά. Αυτά λίγο πολύ. Εντάξει, λίγο απογοητευμένος αυτή τη φορά για τον λόγο, για την κατάσταση που ήρθαν τα κουτιά, για το πώς ήταν τα ποπάκια και τα σχετικά. Αλλά παρόλα αυτά κλείσαμε με 5 νούμερα της Marvel και σχετικά οικονομικά, ας πούμε, με 2 νέα αυτοκόλλητα, ένα από το San Diego 2014 και ένα από το Amazon Exclusive. Αυτά παιδάκια μου, δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium figures και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.